πολύτιμο αίμα του Ιησού Χριστού. Δικαιωμένος ελεύθερα από τη χάρη του μέσω της λύτρωσης που είναι στο Χριστό Ιησού, τον οποίο ο Θεός έχει ορίσει ως εξυλασμό μέσω της πίστης στο αίμα του. Για να δηλώσει τη δικαιοσύνη του για την άφεση των αμαρτιών που έχουν περάσει, μέσω της ανοχής του Θεού. Για να διακηρύξει, ιερό, αυτή τη στιγμή τη δικαιοσύνη του. Για να είναι δίκαιος και να δικαιώσει εκείνον που πιστεύει στον Ιησού. Ρωμαίους 3 και 24 μείον 26. Καθώς έτρωγαν, ο Ιησούς πήρε ψωμί, το ευλόγησε, το έσπασε και το έδωσε στους μαθητές και είπε, «Λάβετε, φάτε. Αυτό είναι το σώμα μου». Και πήρε το ποτήρι, ευχαρίστησε και τους το έδωσε λέγοντας, «Κείτε όλοι από αυτό, διότι αυτό είναι το αίμα μου της Καινής Διαθήκης, το οποίο χύνεται για πολλούς για την άφεση των αμαρτιών». Ματθαίος 26:26-28. Και καθώς έτρωγαν, ο Ιησούς πήρε ψωμί και ευλόγησε. Και το έσπασε και τους έδωσε και είπε, «Πάρτε, φάτε, αυτό είναι το σώμα μου». Και πήρε το ποτήρι και αφού ευχαρίστησε, τους το έδωσε και ήπιαν όλοι από αυτό. Και τους είπε, «Αυτό είναι το αίμα μου της Καινής Διαθήκης που χύνεται για πολλούς». Μάρκος 14:22-24. Και πήρε ψωμί και ευχαρίστησε και το έσπασε και τους έδωσε λέγοντας, «Αυτό είναι το σώμα μου που δίνεται για εσάς, αυτό κάντε σε ανάμνησή μου». Το ίδιο και το ποτήρι μετά το δείπνο, λέγοντας, «Αυτό το ποτήρι είναι η Καινή Διαθήκη στο αίμα μου, που χύνεται για εσάς». Λουκάς 22:19-20. Τότε ο Ιησούς τους είπε, «Αλήθεια, αλήθεια σας λέω, αν δεν φάτε τη σάρκα του Υιού του ανθρώπου και δεν πιείτε το αίμα του, δεν έχετε ζωή μέσα σας. Όποιος τρώει τη σάρκα μου και πίνει το αίμα μου, έχει αιώνια ζωή. Και θα τον αναστήσω την τελευταία μέρα. Διότι η σάρκα μου είναι πράγματι κρέας και το αίμα μου είναι αληθινά ποτό. Αυτός που τρώει τη σάρκα μου και πίνει το αίμα μου, κατοικεί σε μένα και εγώ σε αυτόν». Ιωάννης 6:53-56. «Και αυτό σας πηγαίνω να καταγράψετε αυτή την ημέρα, ότι είμαι καθαρός από το αίμα όλων των ανθρώπων. Διότι δεν απέφευγα να σας ανακοινώσω όλη τη συμβουλή του Θεού. Προσέξτε, λοιπόν, τον εαυτό σας και σε όλο το ποίμνιο, στο οποίο το Άγιο Πνεύμα σας έχει κάνει επιστάτες, για να τρέφετε την Εκκλησία του Θεού, την οποία αγόρασε με το αίμα του». Άξις 20:26-28. «Πολύ περισσότερο λοιπόν, δικαιωμένοι τώρα από το αίμα του, θα σωθούμε από την οργή μέσω αυτού». Ρωμαίους 5:9. «Το ποτήρι της ευλογίας που ευλογούμε, δεν είναι η κοινωνία του αίματος του Χριστού. Το ψωμί που σπάμε, δεν είναι η κοινωνία του σώματος του Χριστού». 1 Κορινθίους 10:16. Με τον ίδιο τρόπο πήρε και το ποτήρι, όταν είχε δειπνήσει, λέγοντας, «Αυτό το ποτήρι είναι η Καινή Διαθήκη στο αίμα μου. Αυτό κάνετε, όποτε το πιείτε, σε ανάμνησή μου. Διότι όσες φορές τρώτε αυτό το ψωμί και πίνετε αυτό το ποτήρι, δηλώνετε το θάνατο του Κυρίου μέχρι να έρθει. Επομένως, όποιος φάει αυτό το ψωμί και πιει αυτό το ποτήρι του Κυρίου, ανάξια, θα είναι ένοχος για το σώμα και το αίμα του Κυρίου». 1 Κορινθίους 11 και 25-27. Που μας προώρησε στην υιοθεσία παιδιών από τον Ιησού Χριστό στον εαυτό του, σύμφωνα με την ευχαρίστηση του θελήματος του, προσέπαινο της δόξας της χάρης του. Που μας έκανε δεκτούς τους αγαπημένους, στον οποίο έχουμε τη λύτρωση μέσω του αίματος του, τη άφεση των αμαρτιών, σύμφωνα με τον πλούτο της χάρης του. Θεσίους 1:5-7. «Αλλά τώρα εν Χριστώ Ιησού εσείς που μερικές φορές ήσασταν μακριά πλησιάζετε με το αίμα του Χριστού». Εφεσίους 2:13. «Δίνοντας ευχαριστίες στον Πατέρα, που μας έκανε να είμαστε έτοχοι της κληρονομιάς των Αγίων στο φως, ο οποίος μας ελευθέρωσε από τη δύναμη του σκότους
και μας μετέφερε στη βασιλεία του αγαπητού του Υιού, στον οποίο έχουμε τη λύτρωση μέσω του αίματος του, ακόμη και της άφεσης των αμαρτιών, Κολοσσαΐς 1:12-14. Και αφού έκανε ειρήνη μέσω του αίματος του Σταυρού του, για να συμφιλιώσει τα πάντα με τον εαυτό του. Από αυτόν, λέω, είτε είναι πράγματα στη γη είτε πράγματα στον ουρανό. Κολοσσαΐς 1:20. Επειδή λοιπόν τα παιδιά είναι κοινωνή σάρκας και αίματος, και ο ίδιος συμμετείχε επίσης στο ίδιο, για να καταστρέψει με το θάνατο αυτόν που είχε τη δύναμη του θανάτου, δηλαδή τον διάβολο. Εβραίους 2:14. Εβραίους 9. Τότε αληθώς η πρώτη διαθήκη είχε επίσης διατάξεις θείας υπηρεσίας και ένα εγκόσμιο ιερό. Διότι εκεί έγινε μια σκηνή, το πρώτο, στο οποίο ήταν το κυροπήγιο, και το τραπέζι και το ψωμί του προβλήματος, που λέγεται ιερό, και μετά το δεύτερο πέπλο, η σκηνή που ονομάζεται το ιερότερο όλων, το οποίο είχε το χρυσό θυμιατήρι και την κυβωτό της Διαθήκης επικαλυμμένη περιμετρικά με χρυσό, όπου ήταν το χρυσό δοχείο που είχε μάνα, και η ράβδος του Αρών που βιαστούσε. Τα τραπέζια της Διαθήκης, και πάνω του τα χερουβίμ της δόξας που σκιάζουν το ελέηθρο, για το οποίο δεν μπορούμε τώρα να μιλήσουμε ιδιαίτερα. Όταν λοιπόν αυτά τα πράγματα χειροτονήθηκαν, οι ιερείς πήγαιναν πάντα στην πρώτη σκηνή, εκτελώντας την υπηρεσία του Θεού. Αλλά στο δεύτερο έμπαινε μόνος ο ιερέας μια φορά κάθε χρόνο, όχι χωρίς αίμα, που πρόσφερε για τον εαυτό του και για τα λάθη του λαού. Το Άγιο Πνεύμα αυτό σημαίνει ότι η οδός προς το ιερότερο όλων δεν είχε ακόμη φανερωθεί, ενώ στεκόταν ακόμη η πρώτη σκηνή. Ήταν μια φιγούρα για την τότε παρούσα εποχή, στην οποία προσφέρθηκαν και δώρα και θυσίες, που δεν μπορούσαν να κάνουν αυτόν που έκανε την υπηρεσία τέλεια, ως προς τη συνείδηση. Στάθηκε μόνο σε κρέατα και ποτά, και πίεσεις διτών, και σαρκικά διατάγματα, που τους επιβλήθηκαν μέχρι την εποχή της αναμόρφωσης. Αλλά ο Χριστός ήλθε αρχιερέας των μελλοντικών καλών πραγμάτων, από μια μεγαλύτερη και τελειότερη σκηνή, που δεν έγινε με τα χέρια, δηλαδή όχι από αυτό το κτίριο. Τε με το αίμα των κατσικιών και των μόσχων, αλλά με το δικό του αίμα μπήκε μια φορά στον Άγιο Τόπο, έχοντας κερδίσει την αιώνια λύτρωση για εμάς. Διότι εάν το αίμα των τάβρων και των κατσίκων και η στάχτη της δαμαλίδας που ραντίζει ακάθαρτο, αγιάζει για τον εξαγνισμό της σάρκας, πόσο μάλλον το αίμα του Χριστού. Μέσω του αιώνιου πνεύματος προσέφερε τον εαυτό του χωρίς λεκέδες στο Θεό, θα καθαρίσει τη συνείδησή σας από τα νεκρά έργα για να υπηρετήσετε τον ζωντανό Θεό. Και γι' αυτό είναι ο μεσολαβητής της Καινής Διαθήκης, ώστε μέσω του θανάτου, για τη λύτρωση των παραβάσεων που ήταν κάτω από την Πρώτη Διαθήκη. Αυτοί που κλήθηκαν να λάβουν την υπόσχεση της αιώνιας κληρονομιάς. Διότι όπου υπάρχει η Διαθήκη, πρέπει αναγκαστικά να υπάρχει και ο θάνατος του διαθέτη. Διότι η Διαθήκη έχει ισχύ αφού πεθάνουν οι άνθρωποι, διαφορετικά δεν έχει καθόλου δύναμη όσο ζει ο διαθέτης. Οπότε ούτε η Πρώτη Διαθήκη αφιερώθηκε χωρίς αίμα. Διότι, όταν ο Μωυσής είπε κάθε εντολή σε όλο το λαό σύμφωνα με τον νόμο, πήρε αίμα μόσχων και κατσίκων, με νερό, και κόκκινο μαλλί, και ίσωπο, και ράντισε και το βιβλίο και όλο τον λαό, λέγοντας: «Αυτό είναι το αίμα της Διαθήκης που σας έχει προστάξει ο Θεός». Επιπλέον, ράντισε με αίμα και τη σκηνή και όλα τα σκεύη της διακονίας. Και σχεδόν όλα τα πράγματα καθαρίζονται με τον νόμο με αίμα. Και χωρίς να χυθεί αίμα δεν υπάρχει άφεση. Ήταν λοιπόν απαραίτητο τα πρότυπα των πραγμάτων στους ουρανούς να εξαρμιστούν με αυτά. Αλλά τα ίδια τα ουράνια πράγματα με καλύτερες θυσίες από αυτές. Γιατί ο Χριστός δεν μπαίνει στους ιερούς τόπους που είναι φτιαγμένοι με τα χέρια, που είναι οι μορφές του αληθινού. Αλλά στον ίδιο τον ουρανό, τώρα για να εμφανιστεί στην παρουσία του Θεού για εμάς. Και ακόμη ότι πρέπει να προσφέρει τον εαυτό του συχνά, όπως ο αρχιερέας εισέρχεται στον Άγιο Τόπο κάθε χρόνο με αίμα άλλων.
Διότι τότε πρέπει συχνά να έχει υποφέρει από την ίδρυση του κόσμου, τώρα όμως μια φορά στο τέλος του κόσμου εμφανίστηκε για να καταργήσει την αμαρτία με τη θυσία του εαυτού του. Και όπως έχει ανατεθεί στους ανθρώπους μια φορά να πεθάνουν, αλλά μετά από αυτήν η κρίση, έτσι, κάποτε προσφέρθηκε στον Χριστό να σηκώσει τις αμαρτίες πολλών. Σε αυτούς που τον αναζητούν θα εμφανιστεί για δεύτερη φορά χωρίς αμαρτία για σωτηρία. Διότι δεν είναι δυνατόν το αίμα των τάβρων και των κατσίκων να αφαιρεί αμαρτίες. Εβραίους 10 προς 4. Έχοντας λοιπόν, αδελφοί, τόλμη να εισέλθουμε στα αγιότερα με το αίμα του Ιησού, Εβραίους 10 και 19. Από όσο πιο σκληρή τιμωρία, υποθέστε, θα θεωρηθεί άξιος αυτός που πάτησε τον Υιό του Θεού και μέτρησε το αίμα της Διαθήκης, με την οποία αγιάστηκε, κάτι ανίερο, και έκανε παρά το πνεύμα της χάρης. Βραίους 10 και 29. Και στον Ιησού, το μεσολαβητή της Νέα Διαθήκης, και στο αίμα του ραδίσματος, που μιλάει καλύτερα από αυτό του Αβέλ. Εβραίους 12 και 24. Διότι τα σώματα εκείνων των θηρίων, τον οποίον το αίμα φέρνει στο ιερό από τον αρχιερέα για αμαρτία, καίγονται χωρίς το στρατόπεδο. Γι' αυτό και ο Ιησούς, για να αγιάσει τους ανθρώπους με το αίμα του, υπέφερε χωρίς την πύλη. Εβραίους 13 και 11-12. Τώρα, ο Θεός της ειρήνης, που επανέφερε από τους νεκρούς Κύριος μας Ιησούς, εκείνος ο μεγάλος ποιμένας των προβατών, μέσω του αίματος της αιώνιας διαθήκης. Και κάνει τέλειος σε κάθε καλό έργο για να κάνεις το θέλημα του, ενεργώντας εσένα αυτό που είναι ευάρεστο στα μάτια του, μέσω του Ιησού Χριστού, στον οποίον δόξα εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Εβραίους 13 και 20-21. Εκλεκτή σύμφωνα με την πρόγνωση του Θεού Πατέρα, μέσω αγιασμού του Πνεύματος, προς υπακόη και ράντισμα του αίματος του Ιησού Χριστού. Χάρη σε εσάς και ειρήνη, πολλαπλασιαστείτε. Να Πέτρου 1 προς 2. Επειδή ξέρετε ότι δεν λυτρωθήκατε με φθαρτά πράγματα, όπως ασήμι και χρυσάφι, αποτιμάτε η συνομιλία σας που έλαβε η παράδοση από τους πατέρες σας. Αλλά με το πολύτιμο αίμα του Χριστού. Σαν αρνή χωρίς ψεγάδι και χωρίς κοιλίδα, Α Πέτρου 1 και 18-19. Αλλά αν περπατάμε στο φως, όπως αυτός είναι στο φως, έχουμε κοινωνία ο ένας με τον άλλον. Και το αίμα του Ιησού Χριστού του Υιού του μας καθαρίζει από κάθε αμαρτία. 1 Ιωάννη 1 προς 7. Αυτός είναι που ήρθε με νερό και αίμα, ακόμη και ο Ιησούς Χριστός. Όχι μόνο με νερό, αλλά με νερό και αίμα. Και είναι το πνεύμα που δίνει μαρτυρία, γιατί το πνεύμα είναι αλήθεια. Και ότι τρεις είναι αυτοί που μαρτυρούν στον ουρανό, ο Πατέρας, ο Λόγος και το Άγιο Πνεύμα, και αυτοί οι τρεις είναι ένα. Και τρεις είναι αυτοί που μαρτυρούν στη γη, το πνεύμα και το νερό και το αίμα, και αυτά τα τρία συμφωνούν σε ένα. Αν λάβουμε τη μαρτυρία των ανθρώπων. Η μαρτυρία του Θεού είναι μεγαλύτερη, γιατί αυτή είναι η μαρτυρία του Θεού που μαρτύρησε για τον Υιό του. 1 Ιωάννη 5 προς 6-9. Και από τον Ιησού Χριστό, που είναι ο πιστός μάρτυρας. Και ο πρωτογενής των νεκρών, και ο άρχοντας των βασιλιάδων της γης. Σε αυτόν που μας αγάπησε και μας έπλυνε από τις αμαρτίες μας με το αίμα του. Και μας έκανε βασιλιάδες και ιερείς στον Θεό και τον Πατέρα του. Σε αυτόν δόξα και κυριαρχία στους αιώνες των αιώνων. Αμήν. Αποκάλυψη 1 προς 5-6. Τραγουδήσαν ένα νέο τραγούδι, λέγοντας «Είσαι άξιος να πάρεις το βιβλίο και να του ανοίξεις τις σφραγίδες, γιατί σκοτώθηκες και μας λύτρωσες τον Θεό με το αίμα σου από κάθε συγγένεια και γλώσσα και λαό και έθνος». Αποκάλυψη 5 προς 9. Του είπα «Κύριε, εσύ ξέρεις». Και μου είπε «Αυτοί είναι εκείνοι που βγήκαν από μεγάλη θλίψη και έπλυναν τα ιματιά τους και τα έκαναν λευκά στο αίμα του αρνίου». Αποκάλυψη 7 και 14. Και τον νίκησα με το αίμα του αρνίου και με το λόγο της μαρτυρίας τους.
και δεν αγάπησαν τη ζωή τους μέχρι θανάτου. Αποκάλυψη 12 και 11. Και είδα τον ουρανό ανοιχτό, και είδου ένα λευκό άλογο. Και αυτός που καθόταν πάνω του ονομάστηκε πιστός και αληθινός, και με δικαιοσύνη κρίνει και πολεμά. Τα μάτια του ήταν σαν φλόγα φωτιάς και στο κεφάλι του υπήρχαν πολλά στέφανα. Και είχε γραμμένο ένα όνομα, που κανείς δεν ήξερε, παρά μόνο ο ήλιος. Και ήταν ντυμένος με μια στολή βουτυγμένη στο αίμα, και το όνομα του ονομάζεται Λόγος του Θεού. Και τα στρατεύματα που ήταν στον ουρανό τον ακολουθούσαν πάνω σε λευκά άλογα, ντυμένα με εκλεκτό λινό, λευκό και καθαρό. Αποκάλυψη 19 και 11-14. Κοιτάξουμε σταθερά το αίμα του Χριστού και ας δούμε πόσο πολύτιμο είναι το αίμα του στα μάτια του Θεού, το οποίο χύθηκε για τη σωτηρία μας, απέκτησε τη χάρη της μετάνοιας για όλο τον κόσμο. Πρώτη επιστολή του Κλήμεντος προς Κορινθίους 4-5. Και της έδωσαν επίσης ένα σημάδι, να κρεμάσει έξω από το σπίτι της ένα κόκκινο σχοινί, κουρεύοντας έτσι, ώστε με το αίμα του Κυρίου μας. Να υπάρξει λύτρωση σε όλους όσους πιστεύουν και ελπίζουν στο Θεό. Βλέπετε, αγαπημένοι, πως δεν υπήρχε μόνο πίστη, αλλά και προφητεία σε αυτή τη γυναίκα. Πρώτη επιστολή του Κλήμεντος προς Κορινθίους 6 και 10. Ας σεβόμαστε τον Κύριο μας Ιησού Χριστό του οποίου το αίμα δόθηκε για μας. Πρώτη επιστολή του Κλήμεντος προς Κορινθίους 10-6. Μέσω της φιλανθρωπίας ο Κύριος μας ένωσε με τον εαυτό του. Ενώ για την αγάπη που έφερε προς εμάς, ο Κύριος μας Ιησούς Χριστός έδωσε το δικό του αίμα για εμάς, με το θέλημα του Θεού. Η σάρκα του για τη σάρκα μας. Την ψυχή του για τις ψυχές μας. Πρώτη επιστολή του Κλήμεντος προς Κορινθίους 21-7. Γι' αυτόν τον λόγο ο Κύριος μας έδωσε εγγύηση να παραδώσει το σώμα του στην καταστροφή, ώστε μέσω της συγχώρεσης των αμαρτιών μας να αγιαστούμε. Δηλαδή με το ράντισμα του αίματος του. Γιατί έτσι λέει η Γραφή, πληγώθηκε για τις παραβάσεις μας, μολοπίστηκε για τις ανομίες μας και με το αίμα του θεραπευόμαστε. Οδηγήθηκε σαν αρνή στη σφαγή. Και σαν πρόβατο μπροστά στους κουρευτές του είναι βουβό, έτσι δεν άνοιξε το στόμα του. Γενική επιστολή Βαρνάβα 4, 1,3. Ως, όντας ακόλουθοι του Θεού και διεγείροντας τους εαυτούς σας με το αίμα του Χριστού, ολοκληρώσατε τέλεια το έργο που ήταν από τη φύση σας. Επιστολή Ιγνατίου προς Εφεσίους 1-3. Ο Ιγνάτιος, που ονομάζεται και Θεόφορος, στην Ιερή Εκκλησία που είναι στις τράλες της Ασίας, αγαπητός του Θεού, πατρός του Ιησού Χριστού, εκλεκτός και αξίος του Θεού, έχοντας ειρήνη με σάρκα και αίμα. Και Πάρθος Ιησού Χριστού την ελπίδα μας, στην Ανάσταση που γίνεται από Αυτόν, την οποία και εγώ χαιρετίζω στην πληρότητά της, συνεχίζοντας με τον Αποστολικό χαρακτήρα. Εύχομαι σε αυτήν κάθε χαρά και ευτυχία. Επιστολή Ιγνατίου προς Τραλιανούς 1-1. Γι' αυτό, φορώντας πραότητα, ανανεωθείτε με πίστη, δηλαδή τη σάρκα του Κυρίου. Και στη φιλανθρωπία, δηλαδή το αίμα του Ιησού Χριστού. Επιστολή Ιγνατίου προς Τραλιανούς 2-7. Επιθυμώ τον άρτο του Θεού που είναι η σάρκα του Ιησού Χριστού από το σπέρμα του Δαβίδ. Και το ποτό που λαχταρώ είναι το αίμα του, που είναι η άφθαρτη αγάπη. Επιστολή Ιγνατίου προς Ρωμαίους 3-5. Ο Ιγνάτιος, που ονομάζεται επίσης Θεόφορος, στην Εκκλησία του Θεού Πατέρα. Και στον Κύριο μας Ιησού Χριστό, που είναι στη Φιλαδέλφεια της Ασίας. Που έχει ελεηθεί, καθυλωμένος στη σύμφωνη γνώμη του Θεού, και χαίρεται αιώνια για το πάθος του Κυρίου μας. Και πληρούται με κάθε έλεος μέσω της Ανάστασής του, το οποίο επίσης χαιρετίζω στο αίμα του Ιησού Χριστού, που είναι το αιώνιο και αμολύντο μας χαρά. Ειδικά αν είναι σε ενότητα με τον Επίσκοπο και τους πρεσβύτερους που είναι μαζί του και τους διακόνους που διορίζονται σύμφωνα με το μυαλό του Ιησού Χριστού, τον οποίο έχει εγκαταστήσει σύμφωνα με το δικό του θέλημα με κάθε σταθερότητα με το Άγιο Πνεύμα του. Γιατί δεν υπάρχει παρά μία σάρκα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Ένα ποτήρι στην ενότητα του αίματος του.
Ένας βωμός. Επιστολή Ιγνατίου προς Φιλαδέλφιες 1:11. Διότι παρατήρησα ότι είστε εγκατεστημένοι σε μια εκείνητη πίστη, σαν να ήσασταν καρφωμένοι στο σταυρό του Κυρίου μας Ιησού Χριστού και στη σάρκα και στο πνεύμα. Και επιβεβαιώνονται στην αγάπη μέσω του αίματος του Χριστού, έχοντας πιστεί πλήρως για εκείνα τα πράγματα που σχετίζονται με τον Κύριο μας. Επιστολή Ιγνατίου προς Σμυρναίους 1:3. Κανένας σας μην εξαπατά τον εαυτό του. Και τα πράγματα που είναι στον ουρανό και οι ένδοξοι άγγελοι και οι άρχοντες, ορατοί ή αόρατοι, αν δεν πιστεύουν στο αίμα του Χριστού, θα είναι σε αυτούς η καταδίκη. Επιστολή Ιγνατίου προς Σμυρναίους 2:12. Χαιρετίζω τον πολύ άξιο επίσκοπό σας και το σεβαστό πρεσβύτεριό σας. Και οι διάκονοι σας, συνδούλοι μου. Και όλοι εσείς μικρά. Και ο καθένας ειδικότερα, στο όνομα του Ιησού Χριστού και στη σάρκα και το αίμα του. Στο πάθος και την Ανάστασή του τόσο σαρκικά όσο και πνευματικά. Και στην ενότητα του Θεού μαζί σας. Επιστολή Ιγνατίου προς Σμυρναίους 3:22. Στον οποίο υποτάσσονται όλα τα πράγματα, και αυτά που είναι στον ουρανό και αυτά που είναι στη γη. Τον οποίο κάθε ζωντανό πλάσμα θα λατρεύει. Ο οποίος θα γίνει κριτής των ζωών και των νεκρών, το αίμα του οποίου θα ζητήσει ο Θεός από αυτούς που πιστεύουν σε Αυτόν. Επιστολή του Πολυκάρπου προς Φιλιππισίους 1:7. Εκείνοι όμως δεν τηρούν τις εντολές του, φεύγουν από τη ζωή τους και είναι αντίπαλοι της. Και όσοι δεν ακολουθούν τις εντολές του, θα παραδοθούν στο θάνατο και θα είναι ο καθένας ένοχος για το αίμα του. Το τρίτο βιβλίο του Ερμά 10:13. Σκέφτηκαν λοιπόν μεταξύ τους αν έπρεπε να φύγουν και να δείξουν αυτά τα πράγματα στον Πιλάτο. Και ενώ το σκέφτονταν ακόμη, φαίνονται πάλι οι ουρανοί να ανοίγουν. Και κάποιος άνθρωπος να κατεβαίνει και να μπαίνει στον τάφο. Όταν ο εκατόνταρχος και όσοι ήταν μαζί του τα είδαν αυτά, έσπευσαν τη νύχτα στον Πιλάτο, αφήνοντας τον τάφο που παρακολουθούσαν. Και δήλωσαν όλα όσα είχαν δει, στενοχωρημένοι πολύ και λέγοντας, αλήθεια ήταν ο Υιός του Θεός. Ο Πιλάτος αποκρίθηκε και είπε, «Είμαι καθαρός από το αίμα του Υιού του Θεού, εσείς όμως το αποφασίσατε». Τότε πλησίασαν όλοι και τον παρακάλεσαν και τον παρακάλεσαν να διράξει τον εκατόνταρχο και τους στρατιώτες να μην πουν τίποτα για όσα είχαν δει. «Γιατί είναι καλύτερο», λένε. «Να είμαστε ένοχοι για τη μεγαλύτερη αμαρτία ενώπιον του Θεού». Και να μην πέσει στα χέρια του λαού των Εβραίων και να λιθοβοληθεί. Πιλάτος λοιπόν διέταξε τον εκατόνταρχο και τους στρατιώτες να μην πουν τίποτα. Το χαμένο Ευαγγέλιο κατά Πέτρο 1:11. Τότε ήρθε ο λόγος του Θεού στον Αδάμ και του είπε, «Ω Μέγα Αδάμ, όπως έχισε το αίμα σου, έτσι θα χύσω το δικό μου αίμα όταν γίνω σάρκα από το σπέρμα σου. Και όπως πέθανες, ω Μέγα Αδάμ, έτσι και εγώ θα πεθάνω. Και όπως έχτισες ένα θυσιαστήριο, έτσι και εγώ θα φτιάξω για σένα ένα θυσιαστήριο στη γη. Και όπως πρόσφερες το αίμα σου επάνω του, έτσι και εγώ θα προσφέρω το αίμα μου σε ένα θυσιαστήριο στη γη. Και όπως έκανες μήνυση για συγχώρεση μέσω αυτού του αίματος, έτσι και εγώ θα κάνω στο αίμα μου συγχώρηση αμαρτιών και θα εξαλείψω τις παραβάσεις σε αυτό». Το πρώτο βιβλίο του Αδάμ και της Εύας 24:4-5. Και, πάλι, όσον αφορά το νερό της ζωής που αναζητάς, δεν θα σου δοθεί σήμερα. Αλλά την ημέρα που θα χύσω το αίμα μου πάνω στο κεφάλι σου στη γη του Γολγοθά. Διότι το αίμα μου θα είναι το νερό της ζωής για σένα εκείνη την ώρα, και όχι μόνο για σένα, αλλά για όλους εκείνους από τους απογόνους σου που θα πιστέψουν σε μένα. Είναι σε αυτούς για ανάπαυση για πάντα. Το πρώτο βιβλίο του Αδάμ και της Εύας 42:7-8. Ο Θεός είπε περαιτέρω στον Αδάμ, «Έτσι θα συμβεί και σε μένα, στη γη. Όταν θα τρυπηθώ και θα κυλήσει αίμα και νερό από την πλευρά μου και θα τρέξει πάνω από το σώμα μου, που είναι η αληθινή προσφορά». Και που θα προσφερθεί στο θυσιαστήριο ως τέλεια προσφορά. Το πρώτο βιβλίο του Αδάμ και της Εύας 69:6.